29η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, με την Κοζάνη να φιλοξενεί σε ένα παιχνίδι τελικό τον Εθνικό Αγιονερίου, με τους Ερυθρόλευκους να βρίσκονται οριακά κάτω από τη γραμμή του υποβιβασμού και το Αγιονέρι στο συν 3 από την Κοζάνη, που ήθελε το τρίποντο για να πιάσει τους φιλοξενούμενους στο βαθμολογικό πίνακα. Οι φίλοι των Ερυθρόλευκων βρέθηκαν σήμερα στο γήπεδο, έφυγαν όμως πικραμένοι, καθώς η Κοζάνη τίθηκε με 1-0 στο πιο κρίσιμο παιχνίδι της χρονιάς, επιβεβαιώνοντας ότι παρά τις κινήσεις που έγιναν με τον ερχομό του Γιάννη Παρασκευά και την ενίσχυση του Ιανουαρίου, τα πράγματα θα είναι δύσκολα εξαιτίας των κακών χειρισμών και των λαθών που έγιναν το περασμένο καλοκαίρι. Σε κακή μέρα σήμερα οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές της Κοζάνης, εν αντιθέσει με τον Εθνικό Αγιονερίου που ήξερε τι ήθελε στο γήπεδο και με αυτό το τρίποντο έφτασε πολύ κοντά στην παραμονή του στην κατηγορία. Το Αγιονέρι απείλησε στο 20 λεπτό με το δυνατό σου του υψηλού έξω από την μεγάλη περιοχή, με την μπάλα να καταλήγει ελάχιστα out από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Τζόρτζεβιτς. Στο σημείο που η Κοζάνη προσπάθησε να ανεβάσει στροφές, το Αγιονέρι αμύνθηκε σωστά και στο 31ο λεπτό έγινε η φάση που ουσιαστικά έκρινε το παιχνίδι. Μακρινή παλιά από πλευράς φιλοξενουμένων, Αλιατίδης και Τσικόπουλος προσπαθούν να ελέγξουν τη φάση, ο Τζόρτζεβιτς όμως επιχειρεί άστοχη έξοδο και ουσιαστικά αναγκάζει τον Αλιατίδη να ανατρέψει τον Κουτσάγια. Ο διαιτητής της αναμέτρησης δείχνει το σημείο του πέναλτη και παρατηρεί με κίτρινη κάρτα τον Αλιατίδη. Ο Στεφανίδης εκτελεί εύστοχα και δίνει το προβάδισμα στον Εθνικό Αγιονερίου. Η εκτέλεση φάουλ του Βουτσιώτη με την μπάλα να καταλήγει out στο 41ο λεπτό ήταν ό,τι καλύτερο για την Κοζάνη στο πρώτο 45 λεπτό. Και ενώ όλοι περίμεναν στο δεύτερο ημίχρονο η Κοζάνη να ανεβάσει την απόδοσή της, κάτι τέτοιο δεν έγινε. Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν καλύτερα και στο 48ο λεπτό πλησίασαν στο δεύτερο τέρμα, με την μπάλα στην κεφαλιά του Παλάσκα να αποκρούεται σε κόρνερ από τον Τζόρτζεβιτς. Μοναδική καλή στιγμή για την Κοζάνη στο 53ο λεπτό, το δυνατό σου του Γιάννη Τσικόπουλου που απέκρουσε σε κόρνερ ο Γουναρίδης. Τα υπόλοιπα λεπτά του αγώνα κύλησαν χωρίς κάτι το ιδιαίτερο, με τον Εθνικό Αγιονερίου να κρατά εύκολα αυτό το 1-0 και να φτάνει στο πολύτιμο τρίποντο. Λίγο πριν από το φινάλε αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Αλιατίδης.